επιχείρηση το Σεπτέμβριο του 2012 λάβα μέρος σε αστυνομικές αρχές από 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα αποτελέσματα όπως αυτά παραδόθηκαν στο αρχηγείο σε 19 χώρες σε όλη την Ευρώπη, εντοπίστηκαν 364 κλοπημαία οχήματα συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ και για τις κλοπές συνελήφθησαν 217 πρόσωπα. Στα στοιχεία που αφορούν την Κύπρο, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης. Όσον αφορά την Κύπρο, να αναφέρομαι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας ηλέχθηκαν 549 οχήματα, εντοπίστηκαν 2 κλοπημαία αυτοκίνητα, 4 υποκαθεστώς εν αγοράς και 8 διαγραμμένα από ασφαλιστικές εταιρείες λόγω ολικών ή εκτεταμένων ζημιών από δυστυχήματα. Στο πλαίσιο της εκστρατείας έγιναν και συλλήψεις για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις. Περίπου 170 υποθέσεις για διάφορα άλλα αδικήματα, όπως ναρκωτικά κατοχής πυροβόλων όπλων και πλαστογραφές κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων. Εντοπίστηκαν και συλλήφθηκαν 104 παράνομοι μετανάστες. Εντοπίστηκαν 2.192 σοβαρές τροχές παραβάσεις και συλλήφθηκαν ακόμα 37 πρόσωπα με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Στην Κύπρο η εκστρατεία έγινε με τη συνεργασία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, των Αρχών Τελωνίου και της Αρχής Λιμένων.